έμειναν νηστικά για τουλάχιστον ένα 24ωρο, με τον παππού τους να κοίταται σε κομματώδη κατάσταση, ώσπου κατάφεραν να βρουν βοήθεια και τελικά να σώσουν τη ζωή του άνδρα που τα φροντίζει με περισσή αυταπάρνηση. Ο λόγος για ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι 1,5 και 2 χρονών αντίστοιχα. Ένα περιστατικό όχι τόσο ευχάριστο όπως και εσείς αναφέρατε. Το 2,5 ετών αγοράκι πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Βγήκε έξω από το σπίτι και όταν οι γείτονες το ρώτησαν γιατί ήταν μόνο του, με δάκρυα στα μάτια τους περιέγραψε τι συνέβαινε. Τα δύο παιδιά, τα οποία είναι μικρά σε ηλικία, τα εγγονάκια του αναγκάστηκαν να βγουν έξω και να ζητήσουν βοήθεια από τους περίοικους, προκειμένου να μεταφέρουν και τον παππού αλλά και αυτά σε ασφαλές περιβάλλον. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία, το ΕΚΑΒ και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, με τον 62χρονο άντρα να διακομίζεται τελικά στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος στη μονάδα εντατικής θεραπείας και τα πιτσιρίκια να παραμένουν υπό τη σκέπη του προσωπικού του νοσοκομείου Ιερά Πετράς. Υπάρχει συνεπιμέλεια στην οικογένεια του παππού με τη θεία, οπότε λοιπόν τα συγκεκριμένα παιδιά, αφού και η θεία έχει και τη διάθεση και, και νομικά μπορεί, είναι υποχρεωμένη, μένουν με τη θεία. Η θεία είναι αυτή που καλείται να τα φροντίσει. Εμείς είμαστε εδώ να τους στηρίξουμε με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο διαθέτουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νήπια ήταν καλά στην υγεία τους, ωστόσο φαίνεται πως είχαν παραμείνει νηστικά και άπλυτα για τουλάχιστον ένα 24ωρο. Γιατροί και νοσηλευτές περιέθαλψαν τα παιδιά, με τον 2,5χρονο αντάρτη να ξεσηκώνει και το νοσοκομείο. Και αργά το μεσημέρι σήμερα Τετάρτη παραδόθηκαν κατόπιν εισαγγελικής εντολής στην νεαρή θεία τους, που έχει τη συνεπιμέλειά τους μαζί με τον παππού. Κατά καιρούς προκύπτουν τέτοια περιστατικά, τα αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα που πρέπει και με την εχεμήθεια που καταλαβαίνετε ότι επιβάλλεται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Όμως θα πω και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αμέσως και η τοπική κοινωνία, πέρα από τους επιστήμονες που κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους και ανθρώπινα, και η τοπική κοινωνία ενδιαφέρθηκε προκειμένου να στηρίξει τη συγκεκριμένη οικογένεια.